Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Nailibration. Είμαι η Φωτεινή και σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ όμορφο και απλό σχεδιάκι χρησιμοποιώντας τους μαρκαδόρους Sharpie σε πολύ φωτεινά χρώματα. Θέλω έτσι να αποχαιρετήσω το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε και σήμερα θα δουλέψω πάνω σε ένα tip. Έχω περάσει ένα χρώμα πορσελάνης. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε και σε άσπρο χρώμα σαν βάση. Απλά μου αρέσει πως φαίνεται η πορσελάνη και επειδή τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω είναι λιγάκι έντονα, ίσως και φωσφοριζέ, θέλω να αποτυπωθεί πολύ όμορφα το marble χρωμάτων που θα κάνουμε. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι αυτά εδώ. Πορτοκαλί, πράσινο, ροζ, μπλε και κίτρινο. Είναι σημαντικό να πω πως αφού έβαψα το tip μου, έχω πάρει την κολόδια ουσία. Έχω δοκιμάσει να κάνω σχέδια με marble πάνω σε κολόδια, αλλά δεν μου βγαίνανε τόσο όμορφα. Πρέπει να αφαιρεθεί η κολόδια ουσία για να βγει καθαρό το σχέδιο. Στη συνέχεια θα παίρνω ένα-ένα τα χρώματα και θα ζωγραφίζω ακανόνιστα πάνω στο tip, όπως θέλετε εσείς τοποθετείτε τα χρώματα. Έχουν πολύ έντονο μελάνι, οπότε όπως βλέπετε φαίνεται πάρα πολύ έντονα όταν ζωγραφίζετε. Στεγνώνουν πολύ γρήγορα. Θα βάλω λίγο ροζ και εδώ και λίγο εδώ. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Θα μπουν πολλά χρώματα και αυτά όλα θα ενωθούν μεταξύ τους. Θέλω απλά να έχει περισσότερο ροζ. Θα πάρω το μπλε. Βάλω λίγο μπλε εδώ, λίγο εδώ και λίγο εδώ. Κίτρινο. Λίγο πράσινο και λιγάκι πορτοκαλί, γιατί στα σημεία που έχω το κίτρινο και το ρόζο, ούτως ή άλλως με την ένωση θα μου δώσει πορτοκαλί. Απλά θα το τονίσω λιγάκι παραπάνω. Περιμένω ελάχιστα δευτερόλεπτα να στεγνώσει. Θα πάρω ένα πρόχειρο πινελάκι που έχω για ζωγραφική. Έχει αυτή εδώ τη μύτη, είναι λιγάκι στρογγυλή και δεν είναι πολύ λεπτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαρό ενόπνευμα ή και ασετόν. Θα πάρω ελάχιστο στη μυτούλα από το πινελάκι μου και θα το τοποθετώ επάνω στο tip για να κάνω blending τα χρώματα. Προσπαθώ να εστιάσω κυρίως στα σημεία που τα χρώματα ενώνονται, γιατί εκεί θα διαλυθούν καλύτερα. Αισθανθείτε ελεύθεροι, τοποθετήστε όσο υγρό εσείς θέλετε πάνω για να κάνετε το blending που σας αρέσει. Βλέπετε ότι τα χρώματα ανοίγουν, μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο πολύχρωμο marble. Δεν χρειάζεται να διαλύσετε τελείως τα χρώματα. Προσπαθείτε να πατάτε μόνο με τη μυτούλα του πινέλου σας. Τα χρώματα ανοίγουν σαν ακουαρέλα και ενώνονται μεταξύ τους ομοιόμορφα. Θα το ανοίξω λιγάκι ακόμα. Όποτε κάνω marble με sharpies, νιώθω σαν παιδί πραγματικά. Μ' αρέσει τόσο πολύ να παίζω με αυτή την τεχνική. Μέχρι αυτό το σημείο εγώ είμαι ικανοποιημένη πως έχουν ενωθεί τα χρώματα μεταξύ τους. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε. Αν συνεχίσετε παραπάνω, να ξέρετε ότι όσο ανοίγουν τα χρώματα θα αρχίσει να φαίνεται από κάτω το άσπρο ή το ανοιχτό χρώμα το οποίο έχετε τοποθετήσει. Οπότε εγώ δεν θα το πειράξω παραπάνω. Έχω ενώσει τα χρώματα, έχουν σβηστεί όμορφα. Θα το αφήσω να στεγνώσει λιγάκι και στη συνέχεια θα ζωγραφίσω όμορφα άσπρα λουλουδάκια επάνω, έτσι για να ολοκληρωθεί σαν σχέδιο. Αλλά φυσικά μπορείτε να το αφήσετε και έτσι, να περάσετε ένα top γυαλιστερό ή ένα top mat και να είναι έτοιμο. Έχει στεγνώσει καλά το σχεδιάκι μας από το ενόπνευμα ή το ασετόν με το οποίο το έχουμε κάνει marble. Παίρνω την λευκή πάστα μου, θα πάρω ένα πινελάκι με το οποίο ζωγραφίζω. Θα το λερώσω ίσα ίσα με την πάστα μου, δεν θέλω να έχει μεγάλη ποσότητα, θέλω να είναι έτσι, να σβήνει η πάστα πάνω του, γιατί αρχικά θα σχεδιάσω απαλά, αχνά τα πέταλα του λουλουδιού μου. Θα σας δείξω τι εννοώ. Ας πούμε ότι θα κάνουμε ένα λουλούδι εδώ. Is what we have avoided, left of us, left of us. You don't think things through. No, I know you only photographs. Is what we have. Oh, liar, baby, you're such a liar. Singing out loud to the choir. Λοιπόν,
Λοιπόν, έχω σχεδιάσει αχνά το ένα λουλουδάκι εδώ πέρα και θα κάνω άλλο ένα μισό στο κάτω μέρος από εδώ μεριά. Δεν θέλω να πιάσει όλο τον ήχη, θέλω να φαίνεται το μάρμπλ από πίσω. Μέχρι αυτό το σημείο θα πολυμερίσουμε τα πέταλα των λουλουδιών μας. Αφού πολυμερίστηκε η πρώτη στρώση από τα πέταλά μας, θα συνεχίσουμε με μία δεύτερη στρώση, απλά για να τονίσουμε λίγο με λίγο παραπάνω χρώμα, να φαίνεται λίγο πιο τρισδιάστατο. Στη συνέχεια θα πάρω το dotting tool μου και με τη χοντρή μπύλια, πάρω λιγάκι από τη μαύρη πάστα μου, θα σχεδιάσω το κέντρο του λουλουδιού και του ενός και του άλλου και μετά με το πολύ λεπτό πινελάκι σχεδιασμού που έχουμε, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό με τη λεπτή μύτη. Χωρίς να πάρω παραπάνω υλικό, θα έρθω από τον ήδη ζωγραφισμένο πυρήνα του λουλουδιού και θα σχεδιάσω λεπτές μαύρες γραμμούλες προς τα έξω. Ίσα-ίσα μόνο με τη μύτη. Πολύ λεπτές. Πολυμερίζουμε. Τελευταίο βήμα, θα πάρω πάλι την άσπρη πάστα μου και με το λεπτό μου πινελάκι θα έρθω να κάνω λίγο τα περιγράμματα του λουλουδιού. Μπορείτε έπειτα, αν και έχετε ήδη σχεδιάσει το πέταλό σας κυκλικά, να το αναδιαμορφώσετε, να του κάνετε και λίγα κύματα. Μπορούμε να τραβήξουμε και μερικές άσπρες γραμμούλες προς τα μέσα από την έξω μεριά για να δώσουμε κίνηση στα πέταλά μας. Το σχεδιάκι μας είναι έτοιμο, το πολυμερίζουμε και θα το σφραγίσουμε μετά με το. Τέλος, περνάω και το top coat μου. Αυτό είναι το σχεδιάκι μας ολοκληρωμένο. Με αυτό το σχέδιο, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, ήθελα να αποχαιρετήσω το καλοκαίρι. Μπορείτε φυσικά να το αφήσετε, όπως σας είπα, και χωρίς τα λουλουδάκια ή μπορείτε να ζωγραφίσετε οτιδήποτε άλλο πάνω. Το marble των Sharpie είναι φοβερό σαν background για οποιοδήποτε σχέδιο. Αλλά και αυτούσιο μόνο του είναι καταπληκτικό. Μπορείτε να παντρέψετε τα χρώματα και να δημιουργήσετε υπέροχα καλοκαιρινά, φθινοπορεινά, χειμωνιάτικα, ανοιξιάτικα, ό,τι θέλετε σχέδια. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, παιδιά, και το σημερινό μας βιντεάκι. Ήταν ένα πάρα πολύ απλό σχέδιο, ελπίζω να σας φάνηκε εύκολο. Αν χρησιμοποιήσετε πιο γήινες αποχρώσεις των Sharpie στο Marble, μπορείτε να δημιουργήσετε με το ίδιο σχέδιο ή με κάτι διαφορετικό ένα πολύ όμορφο φθινοπορεινό ή χειμερινό ανάλογο σχέδιο. Θέλω να πω πως τα Sharpies εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τα βρω στην Ελλάδα, αλλά μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, σε μαγαζιά με είδη χαρτικών. Μπορείτε επίσης να τα παραγγείλετε και από το εξωτερικό. Απλά πρέπει να είναι τα συγκεκριμένα Sharpie, γιατί υπάρχουν και Sharpie που είναι για υφάσματα. Δοκίμασα από αυτά, δεν δουλέψανε το ίδιο καλά, πρέπει να πω. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Ακολουθήστε με και στα social media, Facebook και Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά! Τι είναι καλέ? Κάνεις φασαρία? Το έχω. Το βρήκα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης. Ναι. Σε κανένα μήνα το πλησίες προφάνω. Πλέρα.